Αυτός ήταν ο Ροκάκης. Τι σου είπε? Μου είπε σε θέλω. Παιδιά, με έχει βάλει στο μάτι, το καταλαβαίνετε. Μου έχει διαλύσει τη ζωή, με κυνηγάει, δεν αντέχω άλλο. Ρε Βασιλική μου, είσαι σίγουρη ότι δεν είναι ο Μινάς? Καλά δεν ξέρει τη φωνή του άντρα της. Όχι παιδιά, δεν ήταν ο Μινάς. Έχω φρικάρει, το καταλαβαίνετε. Ρε Βασιλική μου, όμως μήπως όντως είναι κάποιος άλλος που σε γουστάρει και έχει βρει τώρα αυτόν τον τρόπο για να σε ιντριγκάρει, μέχρι να εμφανιστεί? Δεν βγαίνει αριθμός στο κινητό σου? Βγαίνει, αλλά κάθε φορά είναι διαφορετικά νούμερα. Λοιπόν, πρόθεσέ μου από τους αριθμούς και θα το ψάξω εγώ. Δηλαδή, από αυτούς τους αριθμούς που σου έδωσα, δεν μπορούμε να βρούμε καμιά άκρη να μάθουμε σε ποιον ανήκει αυτός ο αριθμός που παίρνει τηλέφωνο τη Βασιλική? Όπως ξέρεις, τα καρτοκινητά στην Ελλάδα πλέον δηλώνονται, δεν είναι όπως εδώ στην Κύπρο. Άρα? Άρα, αν αυτός ο τύπος είναι ένας απλός θαυμαστής και δεν έχει κάποιο ύποπτο σκοπό, δεν θα χρησιμοποιούσε ελληνικό καρτοκινητό. Ναι, κατάλαβα. Πάντως κάνει μια προσπάθεια. Ναι. Έχεις λίγο χρόνο? Σε πήρα να σου πω δύο πράγματα για να μην νομίζεις ότι κάνω κινήσεις πίσω από την πλάτη σου. Σοβαρά? Για πες. Θέλω να ξέρεις ότι δεν θα κάνω πίσω στο θέμα του αυξημένου ποσοστού μας. Α, έτσι, Πεισματικά το πας. Το πάμε το δίκιο. Εμείς για να αγοράσουμε τους βιολογικούς αμπελώνες, σκάσαμε ένα κάρο λεφτά. Και επίσης το κόστος παραγωγής του βιολογικού κρασιού είναι υψηλό. Διαφωνεί? Ναι, εντελώς. Και εμείς βάζουμε ποικιλίες που δεν έχετε εσείς. Και από τη στιγμή που είμαστε συνεταιρισμός, τα κέρδη είναι μισά-μισά. Αυτό είχαμε συμφωνήσει εξ αρχής. Αυτή η δουλειά όμως με τον Ιταλό βάζει σε άλλη βάση τη συνεργασία μας. Για να μην πολυλογούμε, αν δεν συμφωνήσεις σε μεγαλύτερο ποσοστό για την πλευρά μας, θα το φτάσω στα άκρα. Ακόμα και κόντρα στα αδέρφια μου. Με λίγα λόγια, θα τα σπάσουμε. Ρε, δεν πας στο διάλο, λέω εγώ. Ηλίθιε. Τι κάνεις εδώ, μόλις, αγάπη μου? Έχει πάει η Βασιλική με τον Ματθαίο να την κεράσει ένα καφεδάκι στην καντίνα και την περιμένω. Εσύ? Εγώ καίγομαι από τη δουλειά. Και δεν έχω και μισή ώρα να σε πάω μια βολτίτσα, ρε μωρό μου. Δεν πειράζει, αγάπη μου. Έχουμε όλη τη ζωή μπροστά μας να πάμε όσες βολτίτσες θέλουμε. Τέτοια αναβολές. Τέτοια θέλω να ακούω. Να μου δίνεις άλλες, γιατί με περιμένουν πολύ δύσκολες μέρες με τους Ιταλούς. Και με τον Ματθαίο από πάνω μου καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ να λουφάρω καθόλου. Το καλό που σου θέλω. Δεν μπορώ να κάθομαι να το σχεδιάζω πάλι και να λέω ότι έπατε σέμφραγμα για να τα βρείτε. Άσε μου, δεν πρόκειται να με πιστέψει ποτέ ξανά. Μα τι φάση ήταν για αυτή στο Λονδίνο, θυμάσαι? Που τρέχατε μέσα στον δρόμο και παραλίγο να σας πατήσει αυτοκίνητο. Εντάξει, ρεζίλη, γίναμε και στο Λονδίνο. Σε παρακαλώ, μην ομορφύνεις άλλο. Με έχεις καταστρέψει, με έχεις κάνει σαν λιγούρι. Σταμά. Ποιες τα λένε? Ήταν κάποτε ο Αχιλλέας που έζησε την απόλυτη καψούρα με τη Μελίνα. Και ζήσαμε εμείς καλά και ο Αχιλλέας με τη Μελίνα ακόμα καλύτερα. Δεν θα πιστέψεις τι έκανε η αγάπη. Πήρε ένα μαρκαδόρο και ζωγράφισε το πρόσωπο του μωρού. Άμα δεις πώς την έκανε. Είναι καλλιτέχνης. Της αρέσει να ζωγραφίζει και να κάνει body painting στην αδελφή της. Να σου πω, λες να ζηλεύει. Δηλαδή, ξεμονάχιασε το μωρό και άρχισε να το ζωγραφίζει με μανία. Εντάξει, αγάπη μου, δεν έγινε και τίποτα, ηρέμησε. Αύριο θα την πάρουμε μόνη της μια βόλτα, χωρίς την Μπέμπα, για να καταλάβει ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Εντάξει. Πάω να την πλύνω. Περίμενε εγώ, ένα φίλο πρώτα. Ναι. Απόψε έχω ένα σχέδιο. Θα πάμε να φάμε δυο μας.
Πρόσεξε, μην το τραβάς στο σκηνή, θα σπάσει. Σου έστειλε ένα μήνυμα και δεν μου απάντησες. Λοιπόν, έχω κάνει μεγάλη υποχώρηση. Ή το δέχεσαι ή δεν έχει άλλο. Εντάξει, κλείσαμε. Συγγνώμη, άκουσα καλά. Δέχτηκες να πάρουν περισσότερο από σωστό Μακθέη. Ναι, τους έδωσα και το 1%. Γιατί? Εμένα με ρώτησες, Σιφή. Γιατί να τους περάσει δηλαδή, επειδή μας εκφιάζει ο Αχιλλέας. Επίτηδες κοντράρεις στο Σίφη. Θες να την άξεις τη δουλειά στον αέρα. Σοβαρά, αγαπή μου, εσύ δεν ξέρεις. Μη μου λες εμένα δεν ξέρω. Γιατί αν θυμάσαι καλά, πριν μείνω έγκυος, μου είχες προτείνει να γίνω το δεξί σου χέρι. Λοιπόν, κανόνισε, γιατί μόλις ξεπεταχτεί λίγο το παιδάκι, το Σεπτέμβρη περίπου, θα επιστρέψω. Μα θα σε περιμένω, αγαπή μου. Με ανοιχτές αγκάλες θα σε περιμένω. Αποφάσισα να κάνω πίσω γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει πεισμώσει σαν το μουλάρι και έχει τέτοια προσωπική κόντρα μαζί μου που θα μας χάλαγε τη δουλειά. Ας μας τη χάλαγε, Σιφή! Δεν το πιστεύω. Εξαλείμαι. Να σου πω, μην ανησυχείς. Θα τους πάρω πίσω αυτό το ποσοστό και εις διπλούν. Έχω βρει έναν τρόπο. Λοιπόν, έκανα μια πρώτη έρευνα. Αυτά τα νούμερα που μου έδωσες, βεβαίως ανήκουν σε καρτοκινητά, αλλά δεν είναι ελληνικά. Είναι πακιστανικά. Από ποια περιοχή έγιναν τα τηλέφωνα, μπορούμε να μάθουμε? Και πρέπει να γίνει επίσημη καταγγελία δηλαδή? Κανονικά ναι. Δεν μπορεί από κάποιον γνωστό σου, μέσα από τις γνωριμίες σου κάποιος, να κάνει έτσι άτυπα μια έρευνα? Θα το ψάξω. Πείτε τα εσείς, εγώ πάω στο παιδί. Γιατί ρε Αχιλλέα, λέγε τι γίνεται. Ο Σίφης δέχτηκε να δώσει 1% παραπάνω από τα κέρδη της συνεργασίας με τους Ιταλούς. Τα κατάφερες τελικά, μικρέ. Το πείσμα σου έφερε αποτελέσματα. Και θα πιέσω για ακόμα παραπάνω. Κόψε το ως εδώ, Αχιλλέα. Είναι και ο άλλος σκληρό καρύδι. Μην τα τεινάξουμε όλα στον αέρα. Μα για το τσαμπουκάκι μόνο. Να μάθει να με υπολογίζει, καταλαβες. Ναι, γέλα, Νεκτάρη, γέλα. Εγώ έχω βαρθεί να τσακώνομαι μαζί του για την κόντρα του με το Σίφη. Αυτή τη φορά μας έφερε θετικά αποτελέσματα. Τώρα γιατί να φύγεις έτσι ξαφνικά? Γιατί αρρώστησε η Νίκη που κάλυπτε τις ώρες μου στο ραδιόφωνο. Και αύριο το πρωί πρέπει να βγω σε ζωντανή εκπομπή. Εντάξει, ας πάμε εμείς στο αεροδρόμιο. Ξέχασα το φορτιστή μου. Πάω 2 λεπτά να τον πάρω και φεύγουμε για αεροδρόμιο. Φοβάμαι που θα φύγει τώρα.